μας, η χώρα μας, αυτή τη στιγμή έχει σπάσει 7 πανευρωπαϊκά και παγκόσμια ρεκόρ στο ζήτημα της ανεργίας και της ανεργίας των νέων και πάει και για ακόμα περισσότερα. Ντροπιαστικά όμως ρεκόρ, εξευτελιστικά για τη χώρα μας, που αποτελούν ντροπή και για τις μνημονιακές κυβερνήσεις και για την Τρόικα. Ρεκόρ πρώτο. Πρώτη στην Ευρώπη σε συνολικό ποσοστό, στο γενικό ποσοστό της ανεργίας, κάθε μήνα και πιο πολύ, 27,8 τον προηγούμενο μήνα, επί 12 μήνες. Επί 12 μήνες συνεχώς η χώρα μας κατέχει την ντροπιαστική πρώτη θέση σε ποσοστά, σε υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη. Πρωτοφανή ποσοστά ιστορικά. Ούτε μετά από μεγάλες εθνικές καταστροφές και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Δεύτερο ρεκόρ, κύριε Υπουργέ, το οποίο κατέχει η κυβέρνησή σας στην ανεργία των νέων. Η ανεργία των νέων κυμαίνεται 58%, των νέων μέχρι 25 χρονών 58%, 60%, 66%, 70%. Συνήθως και κάθε μήνα ή 6 στους 10 ή 7 στους 10 νέους είναι άνεργοι. Ρεκόρ σταθερό αυτό. Όχι μόνο για 12 μήνες, αλλά τουλάχιστον για 36 μήνες όσο εφαρμόζονται οι πολιτικές του μνημονίου. Πρώτη στην Ευρώπη και από τους πρώτους στον κόσμο. Ρεκόρ τρίτο ντροπιαστικό. Τα επιδόματα ανεργίας, κύριε Υπουργέ. Μα δεν έφτανε που οι μνημονιακές πολιτικές έσπηραν τόση ανεργία στη χώρα μας. Έπρεπε να βάλουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις και να το συνεχίσει και η δική σας χέρι ακόμα και στο ελάχιστο επίδομα ανεργίας. Ήταν 461 ευρώ το μήνα. Το μειώσατε σε 361 ευρώ το μήνα. 55% του ήδη μειωμένου κατώτερου μισθού. Και να το παίρνει μόνο το 14 κάθε φορά ως 17%, όχι των εγγεγραμμένων, των πραγματικών ανέργων που δίνει η Εθνική Στατιστική Αρχή, είναι το χαμηλότερο επίδομα ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Κατέχετε και εκεί το ρεκόρ. Τέταρτο, για τους πόρους που διατίθενται για την απασχόληση και την ανεργία. Στην Ελλάδα είναι κάτι λιγότερο, κυμαίνεται κάθε χρόνο από 0,75 έως 0,9 του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, του πλούτου που παράγεται στη χώρα. Όταν ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 2,7 φορές παραπάνω και σε χώρες του Βορρά, να πω τη Δανία που έχω πρόχειρο το παράδειγμα, είναι φτάνει στο 5,7% του ΑΕΠ. Έχουμε που έχουμε τόσο μεγάλη ανεργία λόγω των πολιτικών, των καταστροφικών, των μνημονιακών, των πολιτικών σας που δολοφονούν πραγματικά θέσεις εργασίας, μα είμαστε πίσω και σε πόρους τους οποίους διαθέτει η χώρα για την αντιμετώπιση της. Τους λιγότερους σε όλη την Ευρώπη και εκεί θλιβερό ρεκόρ. Ρεκόρ πέμπτο. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη η Ελλάδα και δεν ξέρω, αυτό δεν το ερεύνησα, για την Ευρώπη το έχουμε ερευνήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, που από το 2010 που υπογράφηκαν τα μνημόνια μέχρι σήμερα έχει εφαρμόσει προγράμματα δήθεν ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για την νεολαία, για άλλους με βάουτσερ, με ιστορίες, με προσωρινές απασχολήσεις κλπ. Η μοναδική χώρα έδωσε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, πάνω και από ένα δισεκατομμύριο ευρώ αυτά τα χρόνια υποτίθεται από κοινοτικούς πόρους για αυτά τα προγράμματα, και είναι η μόνη χώρα που δεν δημιούργησε ούτε. Πέρασαν από αυτά τα προγράμματα εκατοντάδες χιλιάδες υποτίθεται νέοι και άνεργοι και δεν δημιούργησε ούτε μία σταθερή θέση εργασίας, πλήρη και σταθερή θέση εργασίας, περισσότερη από όσες υπήρχαν πριν. Ίσα-ίσα, ακόμα περισσότερο αυξήθηκε η ανεργία παρά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Ρεκόρ έκτο. Είναι ρεκόρ ψεμάτων το έκτο ρεκόρ. Είναι ρεκόρ ψεμάτων εδώ και 5 μήνες από τις αρχές του Σεπτέμβρη, κύριε Υπουργέ, και εσείς προσωπικά. Και ο Πρωθυπουργός βγαίνεται και δηλώνεται κάθε φορά στις αρχές του μήνα με βάση τα στοιχεία της Εργάνης, του πληροφοριακού συστήματος, ότι σταθεροποιήθηκε η ανεργία και πάμε μετά στις μείωσεις. Επί 5 μήνες, κύριε Υπουργέ, τα θαύματα τα οποία εξαγγέλλεται με τον Πρωθυπουργό δεν κρατάνε πάνω από 3 μέρες. Το έχω κρατήσει χαρακτηριστικά την τρίτη μέρα, στις αρχές του μήνα. Μετά τις δηλώσεις ότι σταθεροποιείται και μειώνεται η ανεργία, έρχεται η Eurostat, έρχεται η Εθνική Στατιστική Αρχή και επί 5 μήνες από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει το αντίθετο, ότι αυξάνεται η ανεργία. Και τέτοιο ρεκόρ ψεμάτων από μια κυβέρνηση δεν ξαναείδαμε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση στην Ευρώπη. Και το 7ο ψέμα
κύριε Υπουργέ, είναι ότι βγήκατε και εξαγγείλατε προχθές με τον Πρωθυπουργό 440.000, όχι θέσεις εργασίας, ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, και ότι δημιουργήσατε ψεύτικες ελπίδες ότι θα βρουν δουλειά, ενώ δεν είναι θέσεις εργασίας, είναι ευκαιρίες. Και από αυτούς τους 440.000 που εξαγγείλατε, οι 240.000 ούτε ένσημο δεν θα δουν. Ούτε ένσημο. Γιατί είναι τα λεγόμενα NEET, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν δουλειά, αυτοί που δεν έχουν εκπαίδευση, αυτοί που δεν έχουν κατάρτιση και στους οποίους μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες θα δώσετε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν αντιμετωπίζετε με αυτά η ανεργία. Απλά τη διαχειρίζεστε. Γιατί ανακυκλώνετε ανέργους. Και ανακυκλώνετε ανέργους νέους με μισθούς πολύ χαμηλότερους από τον κατώτερο, 427 το μήνα θα τους δίνετε στους κάτω από 25 χρονών, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με προσωρινή απασχόληση και ανασφάλιστη, μόνο για υγεία και αν για αυτήν. Και τέλος, ήθελα να πω το εξής, κύριε Υπουργέ, η ανεργία, εφόσον συνεχίσετε τις μνημονιακές πολιτικές, δεν θα μειωθεί το επόμενο διάστημα. Θα αυξηθεί. Και σας το λέει και ο ΩΣΑ, που λέει 28,4% θα φτάσει. Και για να μην λέτε ότι επικαλούμαστε τον ΩΣΑ, σας το λέει και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, που λέει ότι αν συνεχιστούν οι μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας που παράγουν ύφεση, που κλείνουν επιχειρήσεις και μαγαζά και αυξάνουν τους ανέργους, τότε θα φτάσετε το 2014 σε 33% ανεργία. Δεν το ευχόμαστε να φτάσουμε, αλλά με αυτές τις πολιτικές εκεί θα φτάσετε. Το κλειδί, κύριε Υπουργέ, είναι ένα. Το κλειδί είναι η οικονομική πολιτική που εφαρμόζει. Το κλειδί είναι τα μνημόνια. Αν δεν φύγουμε από τα μνημόνια, αν δεν τα αντικαταστήσουμε από ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, δεν υπάρχει περίπτωση να αρχίσει έστω και αργά-αργά να αντιμετωπίζετε το θέμα της ανεργίας. Και η ανεργία, κύριε Υπουργέ, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με πολιτικές απασχόλησης, που πάντα είναι συμπληρωματικές. Το κλειδί είναι η οικονομική πολιτική. Και για να αντιμετωπίσεις την ανεργία, πρέπει να έχεις οικονομική πολιτική, που δεν την έχει η σημερινή κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή την πολιτική και την εξαγγέλει. Πρέπει να έχεις πολιτική ανάπτυξης οικονομική, που σημαίνει, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, ενίσχυση δημόσιων και κοινωνικών επενδύσεων. Δραστική ενίσχυση. Που σημαίνει ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά από το τραπεζικό σύστημα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, αλλά και σε επιχειρήσεις και κλάδους που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα να αναπτυχθεί η χώρα. Σημαίνει αποκατάσταση των εισοδημάτων των εργαζομένων του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ που ήταν των συλλογικών συμβάσεων του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Σημαίνει τέτοια πράγματα μια οικονομική πολιτική για να δημιουργήσει κλίμα ανάπτυξης. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έρχονται συμπληρωματικά πολιτικές για την απασχόληση, οι οποίες όμως να ενισχύουν την πλήρη και σταθερή απασχόληση, οι οποίες να βασίζονται σε έναν οργανισμό απασχόλησης, ο ΑΕΔ, ο οποίος να είναι ανασυγκροτημένος, τριμερός χρηματοδοτούμενος, ενιαίος, δημόσιος, εξυγχρονισμένος, αποτελεσματικός, και που βεβαίως πρέπει να συνοδεύονται με μέτρα τα οποία να ανακόπτουν τις απολύσεις. Είτε με σταμάτημα των απολύσεων στο δημόσιο, με κατάργηση αυτών των θεσμών της διαθεσιμότητας που οδηγούν σε απόλυση, είτε στον ιδιωτικό τομέα, με κατάργηση των μνημονιακών διατάξεων που κάνουν για τους εργοδότες, τους ιδιώτες, πιο εύκολες και πιο φθηνές τις απολύσεις. Και βεβαίως με ενεργοποίηση του λαού, των τοπικών κοινωνιών, που πρέπει να γίνουν αυτά. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, και τέλος, επειδή δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, είναι το θέμα μέχρι να αντιμετωπιστεί η ανεργία, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να έχουν όλη δουλειά, πώς θα ζήσουν. Και σήμερα οι άνεργοι δεν μπορούν να ζήσουν με 361 ευρώ το μήνα, που το παίρνει μόνο το 13 έως 17% από αυτούς. Και εμείς, αυτή είναι η προτεραιότητά μας, σας ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόγραμμά μας. Όχι μόνο η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η κοινωνική και η οικονομική στήριξη των ανέργων για να ζήσουν, για να τα βγάλουν πέρα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Και γι' αυτό λέμε ότι κανείς άνεργος δεν πρέπει να είναι χωρίς επίδομα ανεργίας. Αυτό λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί από τα 461 στα 461 ευρώ και να δίνεται για άλλους 12 μήνες. Γι' αυτό λέμε ότι κανείς άνεργος δεν πρέπει να είναι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, και ότι απαγορεύεται να τους το κόβουν όταν δεν έχουν να πληρώσουν. Γι' αυτό λέμε ότι κανείς άνεργος. Τέλειωσα. Κανείς άνεργος δεν πρέπει να είναι αποκλεισμένος από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κατάρτιση, και λέμε να έχουν εκπτωτική κάρτα γι' αυτό. Και γι' αυτό λέμε ότι κανείς άνεργος δεν πρέπει να είναι αποκλεισμένος από τις αστικές συγκοινωνίες, και γι' αυτό πρέπει να έχει κάρτα να κυκλοφορεί με αυτές.
Και γι' αυτό λέμε ότι κανείς άνεργος δεν πρέπει να χάνει το σπίτι του και δεν πρέπει να μπαίνει σε πληστηριασμό. Και γι' αυτό λέμε ότι κανείς άνεργος δεν πρέπει να είναι χωρίς ασφάλιση υγείας και χωρίς ασφάλιση σύνταξης. Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί. Μόνο κυβέρνηση της αριστεράς που θα καταργήσει τα μνημόνια και θα φέρει πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μπορεί, και πιστεύουμε και θα γίνει. Ο λαός με τους αγώνες και την ψήφο του θα το επιβάλλει, θα διώξει την κυβέρνησή σας, θα διώξει την Τρόικα, θα διώξει και τα καταστροφικά μνημόνια σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπα.